Κυρίες και κύριοι, χωρίς περιστροφές, σας λέμε ευθέως πως έχετε φέρει ένα επικίνδυνο, αντιδραστικό νομοσχέδιο, το οποίο αφορά στην άσκηση του εκλογικού δικαιώματος, ένα αντισυνταγματικό νομοσχέδιο, το οποίο φυσικά δεν βελτιώνεται, μόνο απορρίπτεται. Και χτες, με την τροπολογία που καταθέσατε, η οποία αποτελεί ουσιαστικά ένα νέο νομοσχέδιο, προκειμένου να επεκτείνεται την επιστολική ψήφο και στις εθνικές εκλογές για τους απόδημους του εξωτερικού, το κάνατε ακόμα πιο επικίνδυνο, ακόμα πιο αντιδραστικό. Αρπάξατε την ευκαιρία, δηλαδή τη συνένεση που απλόχερα σας πρόσφεραν ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, η Πλεύση, και είπατε να το τερματίσετε. Η ευθύνη των συγκεκριμένων κομμάτων είναι τεράστια, δεν το συζητάμε. Το λιγότερο που έχουν να κάνουν είναι να αποσύρουν τη στήριξή τους, αφού πρώτα σκουπίσουν βέβαια τα δάκρυά τους, γιατί δήθεν η κυβέρνηση τους εξαπάτησε και χάλασε τη σούπα της συνένεσης. Αυτά παθαίνεις όταν προσπαθείς να εμφανίσεις ως δήθεν προοδευτικές αντιδραστικές μεταρρυθμίσεις. Και θα πάθετε το ίδιο και στα επόμενα νομοσχέδια, στα επεισόδια που έρχονται, που ο κύριος Μητσοτάκης εμφανίζει ως μέγιστη πρόοδο μάλιστα. Πάμε τώρα στο νομοσχέδιο. Τι κάνετε εσείς της κυβέρνησης? Ανοίγετε επικίνδυνους δρόμους για τη χειραγώγηση της ψήφου, αλλάζετε τον ίδιο το χαρακτήρα της ψήφου. Και αυτά προσπαθείτε να τα στηρίξετε με παραπλανητικά έως και φτηνά, θα μου επιτρέψετε να πω, επιχειρήματα. Έτσι είναι. Όλα τα επιχειρήματα που έχετε χρησιμοποιήσει μέχρι τώρα είναι στον αέρα, καταρρύπτονται χωρίς ιδιαίτερο κόπο. Βέβαια, δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνετε αυτό. Εδώ νομοθετήσατε τη δεκάωρη εργασία χωρίς υπεροριακή αμοιβή και λέγατε ότι το κάνετε να διευκολύνετε τους εργαζόμενους να πηγαίνουν να μαζεύουν τις ελιές στο χωριό. Ούτε φυσικά είναι δικό σας προνόμιο αυτή η τακτική. Την έχουν χρησιμοποιήσει όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά. Γι' αυτό λέμε πως δεν είναι τυχαίο ότι και σε αυτό το κατάπτυστο νομοσχέδιο δήλωσαν τη στήριξή τους τα γνωστά συνεταιράκια σας, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, δίνοντάς σας το πολυπόθητο άλοθη της συνένεσης, όπως άλλωστε με σταθερότητα κάνουν εδώ και 4,5 χρόνια. Φαίνεται πως η προσπάθεια ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ να εμφανίσουν την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό ως υπερασπιστή δικαιωμάτων θα έχει πάρα πολλά επεισόδια. Ό,τι και να πείτε πάντως, εσείς της Νέας Δημοκρατίας, το εν λόγω νομοσχέδιο είναι άλλο ένα νομοσχέδιο έκτρωμα αυτής της κυβέρνησης. Και αυτό δεν αλλάζει επειδή θα το στηρίξουν δήθεν προοδευτικά κόμματα. Είναι επίσης σαφές ότι ποντάρεται στη μέθοδο της σαλαμοποίησης των αλλαγών, τις οποίες θέλετε να περάσετε στην άσκηση του εκλογικού δικαιώματος και τον εκλογικό νόμο. Τα φέρνετε λίγα-λίγα για να μην χτυπάνε και πολύ άσχημα στο λαό. Πρώτα επαναφέρατε το απαράδεκτο και καλπονοθευτικό μπόνους στις βουλευτικές εκλογές. Μετά καταργήσατε τα κριτήρια που είχαν θεσπιστεί με ευρύτατη πλειοψηφία το 2019 για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των Ελλήνων εκτός της επικράτειας. Τώρα φέρνετε την επιστολική ψήφο και αλλάζετε τον τρόπο κατανομής των εδρών στις ευρωεκλογές. Αλήθεια, τελειώνει εδώ αυτό το παιχνίδι ή ετοιμάζεται κι άλλα? Το ρωτάμε γιατί ακούσαμε τον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας να λέει στην Επιτροπή ότι το επόμενο βήμα πρέπει να είναι η δυνατότητα να ψηφίζουν και οι Έλληνες του εξωτερικού που δεν είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους. Για ποιο λόγο να τους αποκλείουμε, αναρωτήθηκε με το γνωστό υφάκι το ύφος αυτής της αθώας θρασίτητας.
που παίρνετε εδώ που τα λέμε όλοι σας όταν παριστάνετε ότι λέτε κάτι αυτονόητο και αφήνετε βέβαια τους πάντες άφωνους. Εμείς πάντως αυτό νομίζουμε ότι είναι το νόημα των εκλογικών καταλόγων. Να ξέρουμε ποιοι έχουν δικαίωμα ψήφου ώστε να μην ψηφίζουν, να αποκλείονται δηλαδή αυτοί που δεν το έχουν. Έτσι απλά. Είναι παροχημένο αυτό? Είναι αγκύλωση? Είναι δογματισμός? Και το σύγχρονο και προοδευτικό ποιο είναι? Να ψηφίζουν και τα δέντρα? Θα μας το πείτε και αυτό σε λίγο, άλλωστε έχετε και το know-how σαν παράταξη. Μην πάμε τώρα πολύ μακριά και πολύ παλιά. Εμείς φυσικά είχαμε προειδοποιήσει ότι εκεί το πάτε, με μαθηματική ακρίβεια. Δηλαδή το πάτε σε μία τεραστίων διαστάσεων αλλίωση του εκλογικού σώματος, συμπεριλαμβάνοντας ανθρώπους που δεν έχουν κανένα πραγματικό δεσμό με τη χώρα, παρά μόνο κάποιους συναισθηματικούς δεσμούς και αν, και κατά συνέπεια δεν θα υποστούν και τις συνέπειες της όποιας επιλογής τους, που σημαίνει βέβαια ότι μπορεί να είναι πολύ πιο εύκολα χειραγωγήσιμη. Και αφήστε την υποκρισία ότι νοιάζεστε για την ομογένεια. Αν νοιάζεστε για την ομογένεια, κοιτάξτε να δώσετε λύσεις στα προβλήματά της. Όπως για το γεγονός ότι 700 παιδιά στο Μόναχο κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς σχολείο. Οι γονείς τους είναι εδώ και καιρό ανάστατοι, κάνουν κινητοποιήσεις, κινητοποιούνται, βρίσκονται στο δρόμο και εσείς απλά παρακολουθείτε ή τους κάνετε μπαλάκι του πινκ-πονγκ. Αν νοιάζεστε πραγματικά για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των ομογενών στις εκλογές, φτιάξτε περισσότερα εκλογικά τμήματα για να ψηφίζουν με φυσική παρουσία όσοι έχουν πραγματικούς δεσμούς με τη χώρα, χωρίς να χρειάζεται να ταξιδεύουν χιλιόμετρα. Αλλά αυτά λέτε κοστίζουν. Καμία έκπληξη δεν μας προξενεί που το μετράτε και αυτό με όρους κόστους. Αυτή είναι άλλωστε και η συνολική αντίληψή σας για την ίδια τη δημοκρατία και τη συμμετοχή. Οπότε τι κάνετε? Καταργείτε τελείως τα εκλογικά τμήματα του εξωτερικού και θεσμοθετείτε ως μοναδική επιλογή την επιστολική ψήφο. Δεν θα απαιτείτε δηλαδή ούτε αυτή η ελάχιστη ένδειξη ενδιαφέροντος που είναι να πάει κανείς μέχρι το εκλογικό τμήμα. Όμως η επιστολική ψήφος δεν αφορά φυσικά μόνο τους ψηφοφόρους του εξωτερικού, όπως παραπλανητικά προσπαθείτε να το παρουσιάσετε σε ορισμένες τοποθετήσεις σας. Είναι πρόβλημα και ανοίγει επικίνδυνους δρόμους και στο εσωτερικό της χώρας. Πάμε λοιπόν στο προκείμενο και δώστε μας επιτέλους μια σοβαρή απάντηση στο εξής απλό ερώτημα και εσείς της κυβέρνησης και εσείς οι άλλοι πρόθυμοι που υπερψηφίζετε. Την 9η Ιουνίου, μόλις κλείσουν οι κάλπες των ευρωεκλογών και βγει το αποτέλεσμα, θα μπορεί να μας εγγυηθεί κάποιος ότι όσοι ψήφισαν με επιστολική ψήφο το έκαναν εντελώς μόνοι τους, με αμεσότητα και μυστικότητα και χωρίς να υπόκεινται σε άμεσες πιέσεις και εκβιασμούς? Προσέξτε, λέω άμεσες, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι στο σημερινό σύστημα γενικότερα που βασίζεται στην εκμετάλλευση των αδυνάτων, άρα και στις διαφόρων ειδών εξαρτήσεις και καταναγκασμούς, πιέσεις και εκβιασμοί θα υπάρχουν και υπάρχουν έτσι κι αλλιώς. Θυμόσαστε όλοι άλλωστε το βίντεο με τον υπουργό σας, τότε υποψήφιο βουλευτή, να περιοδεύει σε χώρο εργασίας παρέα με τον εργοδότη, ο οποίος εργοδότης έβγαζε λόγο στους εργαζόμενους για το τι πρέπει να ψηφίσουν για να έχουν τη δουλειά τους. Και αυτό είναι η σταγόνα στον ωκεανό που έτυχε να καταγραφεί σε αυτό το βίντεο και να δημοσιοποιηθεί. Όλοι ξέρουμε τι συμβαίνει κάθε μέρα, κάθε ώρα, και στους χώρους δουλειάς και στα σπίτια και απέναντι ιδιαίτερα σε ευάλωτους συμπολίτες μας. Τουλάχιστον όμως μέχρι τώρα, όσες πιέσεις κι αν είχαν ασκηθεί,
Ο ψηφοφόρος, τη στιγμή της ψηφοφορίας, ήταν μόνος με τον εαυτό του, μέσα στο παραβάν, χωρίς να τον βλέπει κανείς και μπορούσε να πάρει την ευθύνη της επιλογής του. Αυτό έρχεστε και το καταργείτε και δεν έχετε δώσει την παραμικρή τεκμηρίωση. Αλλά για ποια αμεσότητα μπορούμε να μιλάμε όταν την ταυτοπροσωπεία κατά την παραλαβή του φακέλου θα τη διενεργεί ο υπάλληλος της ταχυδρομικής εταιρείας. Αλήθεια, για τον Έλληνα ψηφοφόρο που θα ψηφίσει με επιστολική ψήφο κάπου στη Λατινική Αμερική, για παράδειγμα, ας πούμε στην Κολομβία, ποιος θα κάνει ταυτοπροσωπεία, ο υπάλληλος της ταχυδρομικής εταιρείας της Κολομβίας? Είστε καθόλου με τα καλά σας? Και πώς ακριβώς θα επιβάλλετε πρόστιμο σε αυτή την εταιρεία αν γίνουν παρατυπίες? Σας τα επισημαίνει αυτά και η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής και περιμένουμε καθαρή απάντηση. Για ποια αμεσότητα μπορούμε να μιλάμε όταν θα μπορεί να ταχυδρομεί την ψήφο, να ψηφίζει δηλαδή για λογαριασμό του εκλογέα ακόμα και τρίτο πρόσωπο με εξουσιοδότηση? Και μάλιστα θα μπορεί να ταχυδρομεί και πάνω από μία ψήφο, ακόμα δηλαδή και 100 και 200 και 1000. Σας λέω εγώ, γιατί όχι? Καταλαβαίνετε τι μηχανισμούς χειραγώγησης νομοθετείτε? Και εσείς εδώ της δίθεν αντιπολίτευσης, καταλαβαίνετε τι έχετε δηλώσει μέχρι τώρα ότι θα υπερψηφίσετε? Προφανώς καταλαβαίνετε πολύ καλά όλοι σας και το κάνετε συνειδητά. Σας έχουμε παραθέσει συγκεκριμένα στοιχεία που δείχνουν ότι σε όλες τις χώρες όπου χρησιμοποιήθηκε ή χρησιμοποιείται η επιστολική ψήφος έχουν καταγραφεί φαινόμενα εκλογικής απάτης, χειραγώγησης ψήφου, έχουν ακυρωθεί μέχρι και αποτελέσματα. Βέβαια, εσείς τη διεθνή εμπειρία την γράφετε στα παλαιότερα των υποδημάτων σας και την αξιοποιείτε μόνο εκεί που θεωρείτε όλοι ότι σας βολεύει. Όπως παραδείγματος χάρη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αφήστε που και εκεί δεν σας δικαιώνει, αλλά θα το συζητήσουμε στην ώρα του αυτό. Εδώ λοιπόν κάνετε ότι δεν ακούτε. Μάλιστα, τα στοιχεία από όλες αυτές τις χώρες δείχνουν ότι πουθενά δεν φαίνεται να ανέβηκε η συμμετοχή του λαού εξαιτίας της επιστολικής ψήφου. Βέβαια, αυτό είναι 100% αναμενόμενο, αφού η αποχή έχει κυρίως πολιτικά, έχει κοινωνικά αίτια και όχι τεχνικά. Περικλείει μέσα της η αποχή σε σημαντικό βαθμό μια διαμαρτυρία, περιέχει στάση απόρριψης αυτού του πολιτικού συστήματος και της πολιτικής των κυβερνήσεών του. Και το λέμε αυτό με σιγουριά, άσχετα αν εμείς δεν συμφωνούμε καθόλου ότι αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να εκφράζεται ο ψηφοφόρος και τον αντιπαλεύουμε αυτόν τον τρόπο στην πράξη. Αλλά για τις περιπτώσεις ψηφοφόρων που υπάρχει όντως ανάγκη διευκόλυνσης, όπως είναι για παράδειγμα οι εποχικοί εργαζόμενοι, πάλι μιλάτε υποκριτικά. Γιατί αν θέλατε να τους διευκολύνετε πραγματικά, θα είχατε κάνει δεκτή την τροπολογία του ΚΚΕ για να μπορούν να ψηφίζουν με αυτοπρόσωπη παρουσία στα εκλογικά τμήματα του τόπου εργασίας τους βάσει ειδικών εκλογικών καταλόγων που θα συνταχθούν με ευθύνη της ΔΥΠΑ, της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Τόσο δύσκολο ήταν? Καθόλου. Απλά δεν θέλατε να το κάνετε. Την ίδια ώρα βέβαια διαβάζετε και το Σύνταγμα της χώρας όπως σας βολεύει. Γιατί το Σύνταγμα μιλάει ρητά για ταυτόχρονη διενέργεια της ψηφοφορίας σε όλη την επικράτεια. Και έχει μια λογική που το προβλέπει αυτό. Ποια είναι αυτή η λογική? Ότι όλοι οι ψηφοφόροι ψηφίζουν έχοντας παρακολουθήσει στην προεκλογική περίοδο τις θέσεις των κομμάτων για όλα τα θέματα, μεταξύ των οποίων και αυτά που ανεβαίνουν ψηλά στην επικαιρότητα λόγω ενός σημαντικού εθνίδιου γεγονότος που συμβαίνει.
Θυμίζω ότι 11 μέρες πριν τις εκλογές του Ιουνίου συνέβη το πολύ νεκρο ναυάγιο στην Πύλο, που μάλιστα οδήγησε και στην ματέωση του debate τότε των πολιτικών αρχηγών και καθόρισε τη συζήτηση τις μέρες που απόμειναν μέχρι την κάλπη. Με αφορμή αυτό το γεγονός, όλα τα κόμματα είπαν τις θέσεις τους για το προσφυγικό, έγινε πολιτική αντιπαράθεση. Αν υπήρχε τότε η επιστολική ψήφος, πολλοίς κόσμος θα είχε ήδη ψηφίσει, δηλαδή θα ψήφιζε με άλλα κριτήρια, σε άλλο πολιτικό κλίμα από ότι οι υπόλοιποι ψηφοφόροι. Και αυτό επίσης σας το επισημαίνει η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής και είναι από μόνος του λόγος να αποσύρεται αυτό το νομοσχέδιο εδώ και τώρα. Βέβαια, θα μου πείτε, εδώ δεν σας καίγεται καρφί για το άρθρο 16 και πάτε να το παρακάμψετε. Στο δημοκρατικό δικαίωμα της ταυτόχρονης διενέργειας της ψηφοφορίας θα κολώσετε. Ακόμα ακούμε τους βουλευτές της κυβέρνησης να μιλάνε, και μιλάνε πολύ είναι η αλήθεια, για την ανάγκη αύξησης της συμμετοχής. Η δική μας γνώμη είναι ότι η συμμετοχή, εκτός από ποσοτικά, έχει και ποιοτικά χαρακτηριστικά, τα οποία πρέπει επίσης να κοιτάζουμε. Με το νομοσχέδιο αυτό εισάγεται μια εντελώς διαφορετική λογική συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία. Πρόκειται για μια πολύ πιο παθητική, απόμακρη στάση, όπου ο καθένας και η καθεμιά, από το σπίτι του ή κάπου αλλού, πάντως μακριά από συλλογικές διαδικασίες και από κάθε πολιτική ζήμωση, θα συμπληρώνει ένα έντυπο και θα το ταχυδρομεί. Για να το πούμε παραστατικά, κάπου μεταξύ της πληρωμής του λογαριασμού της ΔΕΗ και της παραλαβής ενός δέματος, θα μπορεί να ρίχνει και την ψήφο του, λες και αυτές οι πράξεις είναι ίδιας βαρύτητας. Μιλάμε δηλαδή για υποβάθμιση της ίδιας της έννοιας της συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία. Πρόκειται για την επέκταση της λογικής των εξαποστάσεως ψηφοφοριών που νομοθετήσατε και για τα συνδικάτα, των ενιαίων ψηφοδελτίων που προσπαθείτε επιτυχώς να επιβάλλετε και στους φοιτητικούς συλλόγους επίσης, των ηλεκτρονικών κομμάτων που αντί για ενεργά μέλη έχουν followers, οι οποίοι το πολύ πολύ να εμφανιστούν για να ψηφίσουν αρχηγό με 2 ευρώ. Και μετά δεν τους ξαναβλέπει και κανείς. Τις συνέπειες αυτής της λογικής τις βλέπουμε μπροστά μας αυτή την περίοδο, στο πολιτικό σύστημα, στη σαπίλα που αυτό αποπνέει. Για εμάς η συμμετοχή κρίνεται πρώτα απ' όλα στην καθημερινότητα, στο χώρο δουλειάς, στο σωματείο, στο σύλλογο γονέων και πάει λέγοντας. Κρίνεται από το πώς αντιμετωπίζεις τα κοινά προβλήματα. Αν τα αντιμετωπίζεις με συλλογικό τρόπο, μαζί με όσους τραβάνε τα ίδια με σένα ή μόνο σου, ψάχνοντας ατομικές διεξόδους που συνήθως δεν υπάρχουν. Αν δεν υπάρχει αυτή η συμμετοχή, τότε και η συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία μια φορά στα 4 χρόνια είναι εξ αρχής υπονομευμένη και πολύ πιο εύκολα χειραγωγήσιμη. Εκεί δίνουμε εμείς πρώτα απ' όλα όλες μας τις δυνάμεις. Και εδώ υπάρχουν θετικά παραδείγματα, όπως τα στοιχεία από το εργατικό κίνημα που δείχνουν ότι η συμμετοχή σε αρχαιρεσίες των σωματείων αυξάνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια κατά 4-5% το χρόνο. Ή οι ζωντανές διεργασίες που είναι σε εξέλιξη στα πανεπιστήμια των φοιτητών μας ενάντια στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων που φέρνετε, με χιλιάδες φοιτητές να συμμετέχουν σε γενικές συνελεύσεις των συλλόγων τους, να συζητούν συλλογικά δημοκρατικά μεταξύ τους και με τους καθηγητές τους, να συντονίζονται οι φοιτητές με άλλους φοιτητές άλλων σχολών, με τους μαθητές στα σχολεία, να ανταλλάσσουν απόψεις, ακόμα και να συγκρούονται ιδεολογικά και να συναποφασίζουν τελικά τα μέσα με τα οποία θα δράσουν, τι πρωτοβουλίες θα πάρουν. Μιλάμε δηλαδή για συμμετοχή που οδηγεί σε δράση, σε πράξη και όχι σε επιστροφή στη θέση του παθητικού θεατή. Εσείς όμως φοβάστε αυτή τη συμμετοχή. Δεν την θέλετε.
Τους ονομάζετε μειοψηφία και στέλνετε, για παράδειγμα, τα μάτια στις σχολές για να χτυπήσουν τον αγώνα των φοιτητών, να τους τρομοκρατήσουν. Βάζετε διευθυντές σχολείων να απειλούν μαθητές που αγωνίζονται. Ποιος παλεύει, λοιπόν, για τη συμμετοχή και ποιος τη φοβάται? Τέλος, μια κουβέντα για τον τρόπο, για την αλλαγή στον τρόπο κατανομής των εδρών στις ευρωεκλογές. Γιατί και εδώ περισσεύει η υποκρισία. Μη μας θεωρείτε κορόιδα, λες και δεν καταλαβαίνουμε τι πάτε να κάνετε. Μειώνετε το εκλογικό μέτρο για να μοιραστούν περισσότερες έδρες στην πρώτη κατανομή και έτσι να ευνοήσετε δυνητικά τον εαυτό σας ως το μεγαλύτερο κόμμα, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Και αυτή η αλλαγή δεν έχει καμιά σχέση με την ακραία πιθανότητα που επικαλείστε να προκύψουν διάφορα εκλογικά παράδοξα στην τρίτη κατανομή. Αλλά αυτός είναι ο σεβασμός σας στην περιβόητη συμμετοχή του λαού, την οποία επικαλείστε για να θεσπίσετε την επιστολική ψήφο. Και φυσικά πρέπει επιτέλους να καταργήσετε εντελώς το αντιδημοκρατικό όριο του 3% και στις βουλευτικές εκλογές και στις ευρωεκλογές, όπως και το καλπονοθευτικό μπόνους στις βουλευτικές, για να εκπροσωπούνται όλες οι ψήφοι του λαού ισότιμα. Έτσι μπορείτε να δώσετε, αν θέλετε, και ένα επιπλέον κίνητρο στον κόσμο να πάει να ψηφίσει αυτό που τον εκφράζει. Και σας το λέμε εμείς που, όπως ξέρετε, δεν έχουμε καμιά αγωνία για το αν θα περάσουμε το συγκεκριμένο όριο. Αυτό είναι όμως το δίκαιο. Κλείνοντας, εμείς θα σας πούμε για μια ακόμη φορά, έστω και τώρα, την τελευταία στιγμή, να αποσύρετε αυτό το άθλιο νομοσχέδιο μαζί με την τροπολογία που φέρατε χτες. Ξέρουμε ότι δεν θα το κάνετε, γιατί έχετε άλλες στοχεύσεις. Τις συνέπειες θα τις δούμε και θα τις δει και όλος ο ελληνικός λαός πολύ σύντομα, κατά τη γνώμη μας. Τότε όμως δεν θα μπορείτε όλοι σας να κάνετε τους ανήξερους. Η ευθύνη θα είναι όλη δική σας και όλων όσων σας δίνουν χέρι βοήθεια σήμερα. Σε κάθε περίπτωση, να είστε βέβαιοι ότι ο λαός θα βρει τον τρόπο να ξεπεράσει όλα τα εμπόδια που βάζετε και θα σας δώσει απάντηση, όχι μόνο γι' αυτό, αλλά συνολικά για την πολιτική σας. Και στις ευρωεκλογές του Ιουνίου, δυναμώνοντας ακόμα περισσότερο το ΚΚΕ, αλλά κυρίως τους αγώνες που δίνονται τώρα, κάθε μέρα, κάθε ώρα. Εμείς θα είμαστε εκεί, παντού μπροστά. Σας ευχαριστώ.